Μία μοναδική συγγραφική προσπάθεια Ελλήνων φοιτητών, σωστά Εύη, σωστά, ο κόσμος της θάλασσας, παρουσιάζονται... Από τον Τρί και την Αγγελική και παρουσιάζονται διάφορα... Θαλάσσιοι οργανισμοί. Θαλάσσιοι και οργανισμοί, πλάσματα. Ναι. Ο Δημήτρης έχει και μια πάρα πολύ καλή εικόνα γιατί είναι φοιτητής στο αντικείμενο για την κλιματική κρίση και το πώς επηρεάζονται τα θαλάσσια ο Δημήτρης Παφράς. Πλάσματα. Σωστά. Και η Αγγελική αδερφή του συγγραφέα. Φοιτητής τμήματος γεωπονίας, ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πάμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Την καλησπέρα μας, Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αξιέπαινη προσπάθεια. 450 φωτογραφίες. Ναι, πραγματικές. Έχουμε συνεργαστεί και με Έλληνες και με Κύπριους φωτογράφους. Και ναι, μας έχουν παραχωρήσει το υλικό τους. Ο κόσμος της θάλασσας, λοιπόν. Δεν ξέρω πώς γεννήθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία γεννήθηκε γιατί καταρχήν σπουδάζουμε κείμενο αυτό, ιχθυολόγοι. Ναι. Ασχολούμαστε πολύ με τις καταδύσεις. Ναι. Και αυτόνομοι και ελεύθεροι. Και θέλαμε μέσα από πραγματικές φωτογραφίες ο κόσμος να γνωρίσει αυτή τη μαγεία. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι μέσα από τα βιβλία που βλέπουν σκίτσα και όχι πραγματικές φωτογραφίες δεν μπορούν να καταλάβουν τι φανταστικός κόσμος υπάρχει κάτω εκεί. Μάλιστα, μιλάμε για θαλάσσιους οργανισμούς. Για φέρε μας κάποια παραδείγματα. Σωστά. Θα σας πω λίγο. Ο στόχος του βιβλίου μας είναι αναγνώσει να γνωρίσει τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα. Παρουσιάζουμε μεγάλο αριθμό θαλάσσιων οργανισμών, ναι, όπως οστεοειχθείες, χονδρικτείες, θαλάσσιες ανεμόνες, κεφαλόποδα, σκίδια, δαχτυλοσκόλικες, φύκοι, καρκινοειδείς, σπόγους, κοράλια, μέδουσες, εχινόδερμα, θαλάσσια θηλαστικά. Έχουν ληφθεί, όπως είπαμε, περισσότερες από 450 φωτογραφίες και αυτόνομης και ελεύθερης κατάδυσης. Ελεύθερης κατάδυσης έχουμε βάλει για να δείξουμε στον κόσμο ότι και με μία μάσκα, αλλά μπορεί να βουτήξεις και να δεις όλη αυτή τη μαγεία που κρύβεται εκεί κάτω. Δίπλα σε κάθε φωτογραφία υπάρχει ένα μικρό κειμενάκι, ναι, με τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα των θαλάσσιων οργανισμών, που μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε ένα είδος. Μάλιστα. Ξέρεις, μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παρουσιάζεται 450 φωτογραφίες. Υποθέτω 450 θαλάσσιους οργανισμούς. Περίπου 300 θαλάσσιους οργανισμούς. Ναι, είναι ορισμένες διπλές φωτογραφίες. Γιατί έχουμε τραβήξει μερικές φωτογραφίες και σε διάφορους βιοτόπους, ναι, για να καταλαβαίνει ο αναγνώστης του βιβλίου που μπορεί εύκολα, χωρίς να διαβάσει το βιβλίο, που μπορεί να συναντήσει αυτόν τον θαλάσσιο οργανισμό. Από αυτούς τους 300 θαλάσσιους οργανισμούς, πόσοι κινδυνεύουν? Κινδυνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, και λόγω εισαγωγής όμως ξενικών ειδών και λόγω της αλίας. Αυτός ως είναι 1,5 βαθμός Κελσίου που έχει αποφασιστεί ότι θα προσπαθήσουν οι χώρες να πετύχουν από τη διάσκεψη της Γλασκόβης το 2021, επηρεάζει τους οργανισμούς που ζουν μέσα στη θάλασσα? Επηρεάζει. Μπορούμε κιόλας να κάνουμε και μια εισαγωγή πάνω σε αυτό, ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει σε όλο τον κόσμο. Περίπου το 50% της αύξησης οφείλεται στο νερό που είναι πιο θερμό, οπότε αυξάνεται και ο όγκος του. Και το υπόλοιπο 100% οφείλεται λιώσιμο πάγων λόγω της Άλπης και της Ανταρκτικής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει παγκοσμίως όμως κατά μέσο όρο κάθε χρόνο στα 5 χιλιοστά. Σε μακροχρόνια βάση όμως υπάρχει μια ακόμη τρομερή κατάσταση. Η στάθμη της θάλασσας να συνεχίζει να αυξάνεται για αιώνες, καθώς ο ωκεάνιο σύστημα χρειάζεται πολύ χρόνο να προσαρμοστεί στον πιο θερμό πλανήτη μας. Ακόμη και αν καταφέρουμε να προσδιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στο περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου, η άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει περίπου σε 2.000 χρόνια, περίπου τα 3 μέτρα. Μάλιστα, καταλαβαίνουμε τώρα τις επιπτώσεις γενικά στους θαλάσσιους οργανισμούς και στο περιβάλλον γενικότερα. Πώς μπορούμε να βρούμε το βιβλίο, Δημήτρη? Ναι. Το βιβλίο μπορούμε να το βρούμε μια απλή αναζήτηση αν κάνουμε στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε το βιβλίο. Μάλιστα, λοιπόν, θα το διαβάσουμε και θα τα ξαναπούμε που θα προκύψουν και πολλές απορίες, το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, εκεί στα παιδιά, στους φοιτητές που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Η οποία, βέβαια, ξέρετε, αυτά τα βιβλία, τα ερευνητικά, βοηθούν και σε έρευνα, βοηθούν και σε βιβλιογραφίες σχετικές, βέβαια, στην εκπόνηση εργασιών.